η προανακριτική αρχή, η τροχέα, δεν πήγε λίγο πίσω να κοιτάξει το τι έγινε. Θα σας πω για παράδειγμα ότι οι μοναδικοί μάρτυρες που κατέθεσαν, δύο μάρτυρες που κατέθεσαν μέσα από τη λέσχη, σπίτι, πείτε το όπως θέλετε, ήταν με δική μας πρωτοβουλία. Δεν μπήκε στον κόπο να το ψάξει το θέμα. Το ζητούμενο, το ποιος οδηγούσε, το θεώρησε δεδομένο. Με μια έτσι πρώτη προσέγγιση με μιας εκ των συνεπιβενισσών που κατέθεσε ο οδηγός της τραπαντής, το θεώρησε ως δεδομένο, το ζητούμενο, γιατί το ζητούμενο ήταν. Και έτσι δεν έκανε τον κόπο ούτε να πάει στα 100 μέτρα να δει το σπίτι από όπου ξεκίνησαν, όπου μπορεί, ξέρετε, σε αυτά τα σπίτια που γίνεται το παιχνίδι και το παράνομο παιχνίδι για τη χαρτοπεξία, πολλές φορές για λόγους ασφαλείας υπάρχουν κάμερες. Δεν μπήκε λοιπόν σε αυτό το απλό, να πάει να κοιτάξει ποιος είναι ο τόπος από όπου αποχώρησε ο Παντελής. Έχει κάμερα. Για φανταστείτε να υπήρχε μια κάμερα που θα κατέγραφε πώς μπήκαν στο αυτοκίνητο. Ναι. Αυτή τη βασική προανακριτική πράξη δεν την έκανε. Και βέβαια εμείς πολύ αργότερα όλα τα ίχνη αυτά που μπορεί να υπήρχαν έχουν πια σβηστεί.